Κανελόνια με σπανάκι και ανθότυρο. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 16 κανελόνια, 700 γραμμάρια σπανάκι καθαρισμένο και ψιλοκομμένο, 300 γραμμάρια ανθότυρο, 2 σκελίδες σκόρδου λιωμένες, 1 πράσο κομμένο σε φετούλες, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Για τη σάλτσα ντομάτας θα χρειαστείτε 400 γραμμάρια ντοματάκι ψιλοκομμένο με το χυμό του, μία πρέζα ζάχαρη, ένα βιολογικό κύβο, μισό φλιτζάνι άνηθο φρέσκο ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι. Για την άσπρη σάλτσα θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια μοτσαρέλα, 2 αυγά, 2 ποτήρια γάλα ευαπορέ. Επιστρέψαμε εδώ δυναμικά, Εντίνα. Σωτάρι στο σπανάκι, δεν είναι καλά, δεν το λέω. Το σωτάρι ουσιαστικά. Αρχίζει και μαραίνεται σιγά-σιγά. Δεν έχω βάλει ούτε λιπαρή ουσία, ούτε νερό, τίποτα. Απλά βάζω, έχω ψιλοκόψει το σπανάκι, σπανάκι φρέσκο. Θα το βάλετε εδώ σιγά-σιγά και θα αρχίσει να πέσει όγκο, θα μαραθεί αυτό και μετά θα αρχίσουμε να μαγειρεύουμε. Δίπλα ακριβώς. Σπανάκι, πολύ θρεπτικό. Δίπλα. Πολύ ωραία συνταγή είναι αυτή και είναι και με προϊόντα, με υλικά εποχής τώρα που έχουμε σπανάκι. Και καλό θα είναι, είπαμε, να μαγειρεύουμε πάντα με προϊόντα, με υλικά εποχής. Μέχρι πότε έχουμε εδώ σπανάκι, Τινά? Όλο το χειμώνα, όλο το χειμώνα άνετα. Βέβαια, βέβαια. Άνετα. Εδώ έχουμε βάλει ψιλοκομμένη ντομάτα κονκασέ, γιατί τώρα οι φρέσκες ντομάτες δεν λένε. Το αφήνουμε αυτό και στεγνώνει. Είναι η σάλτσα η οποία θα βάλουμε στο κάτω στρώμα, κάτω από τα κανελόνια. Και για να ενισχύσουμε τη γεύση θα βάλουμε ένα βιολογικό ζωμό, ένα βιολογικό κύβο. Ένα βιολογικό κύβο. Τον οποίο η Ντίνα έχει κρυφά πάρει από το καλάθι, κυρίες και κύριοι. Ναι, το πήρα από το καλάθι. Δηλαδή, γιατί όποιος πάρει το καλάθι σήμερα δώρο θα έχει ένα τιμάχιο λιγότερο. Όχι, δεν θα το αναπληρώσουμε. Α, με τι το λες, θα το πιστέψουνε. Όχι, μην το πιστεύετε. Στιβόμαστε. Έτσι, με το βιολογικό κύβο, με τα λαχανικά βιολογικής καλλιέργειας, δίνω τη γεύση των λαχανικών που θέλω στο φαγάκι και το κάνω και πιο νόστιμο. Αυτό δεν έχει τίποτα άλλο εδώ. Α, έχει λίγη ζάχαρη, όπως κάνουμε πάντα με τη σάλτσα ντομάτας, γιατί είναι όξινη η ντομάτα. Βεβαίως. Και θέλουμε λίγο να το γλυκάνουμε. Το μυστικό σε όλη αυτή τη συνταγή σήμερα είναι, με τα κανελόνια, συνήθως όταν κάνουμε κανελόνια, δεν ξέρω, μπορεί να έχεις δοκιμάσει και εσύ να σου έχουν κάνει. Μ' αρέσουν πολύ τα κανελόνια. Και γενικώς έπρεπε να τα φτιάχνουμε πάνω, συχνότερα. Ναι, στεγνώνουν πάνω τα κανελόνια. Λοιπόν, εδώ έχει μία σάλτσα κάτω, τη σάλτσα ντομάτας, και πάνω έχει μία άλλη κρέμα με τυριά και γάλα, που λογικά θα πρέπει, δηλαδή, το κόλπο είναι τα κανελόνια όταν είναι στο φούρνο να ψήνονται μέσα στο υγρό. Δηλαδή κάτω να έχει τη σάλτσα ντομάτας και πάνω αυτή την άσπρη κρέμα. Αυτή είναι η ιστορία σήμερα. Έτσι ώστε να ψηθεί ωραία και να γίνουν μαλακά και ωραία, να μην στεγνώνουν πάνω. Άμα τα σκεπάσουμε από πάνω, τι είναι τα κανελόνια. Θα στεγνώσει αυτό. Πάλι η θερμοκρασία θα τα στεγνώσει και φαίνεται σαν να είναι άψητα από ναι, πάνω. Ωραία. Εδώ δίπλα έχουμε το σπανάκι, δεν έχω βάλει καθόλου λιπαρή ουσία. Τώρα θα βάλω ελαιόλαδο. Το μόνο χρονοβόρο που έχουν τα κανελόνια, και πρέπει να σας το πω πώς να το κρύψουμε αυτό, είναι ότι την ώρα που θα τα γεμίσετε, δεν έχει πολλά κόλπα να σας πω. Αναγκαστικά, όταν έχετε τέτοια γέμιση, θα πάρετε το κουταλάκι και θα τα γεμίσετε ένα-ένα. Αν όμως η γέμιση που θα κάνετε είναι πολτοποιημένη, γιατί κάνουμε και Παρασκευές με γέμιση πολτοποιημένη, μπορείτε να την βάλετε σε ένα χωνί και να πέφτει πιο εύκολα. Είσαι χωνί στο άλλο τη ζαχαροπλαστική που το. Στο κορνέ. Κορνέ, μπράβο. Μπράβο. Αυτό, αλλά σήμερα εμείς έχουμε τα υλικά μέσα σε μορφή ψιλοκομμένη με ένα, αλλά ολόκληρα. Δηλαδή δεν είναι σε. Τελικά η φλογέρα έκανε και για χωνί τελικά. Είδες ότι όλα είναι χρήσιμα. Λες να το χρησιμοποιήσουμε. Άκουσε να δεις τώρα στα καλά καθούμενα. Ωραίες συμβουλές μας δίνει η Ντίνα, κυρίες και κύριοι. Βάλουμε και λίγο πράσο για να ενισχύσουμε τη γεύση. Έτσι. Το πράσο πάει πολύ ωραία με τα σπανάκια και θα είναι και πάρα πολύ ωραία σήμερα. Μετά, μέσα στη γέμιση με το ανθότυρο. Μπορείτε να βάλετε βέβαια και φέτα. Αλλά θα είναι τόσο έντονη η γεύση της φέτας και δεν θα αφήσει λίγο το σπανάκι να κάνει και αυτό τη μόστρα του. Ναι, ναι. Έτσι είναι με τα υλικά. Θα υπερισχύσει ναι, του. Πρέπει να αφήσετε λίγο, να σκεφτείτε, ας πούμε, τι θέλω. Εγώ θέλω στο φαγητό μου να υπερισχύει το σπανάκι ή το τυρί. Εμείς είμαστε με το σπανάκι σήμερα. Έτσι. Οπότε αφήστε το σπανάκι να κάνει και αυτό λίγο τη δουλειά του. Και είναι και πολύ σικάτο το ανθότυρο, να σου πω και την αλήθεια. Είναι πολύ ωραίο τυρί. Και απ' την άλλη, εμάς μας βολεύει ιδιαίτερα που είμαστε εδώ και της υγιεινής και διαιτητικής κουζίνας, το ότι έχει πολύ λίγα λιπαρά. Βέβαια. Αυτά θα μας τα πει βέβαια και ο συνεργάτης μας, ο Δημήτρης ο Γρηγοράκης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν μπορούμε να μαγειρέψουμε με λιγότερα λιπαρά,
Ο οποίος Γρηγοράκης, ξέρεις τι θα μας πει σήμερα, ε. Θα μας έχουμε πει... σούπερ θέμα σήμερα. Φοβερό θέμα. Θυμάσαι που λέγαμε προχθές για τις θερμίδες, που έλεγα εγώ για πλάκα ότι πατάς το τηλεκοντρόλ και έχεις δύο θερμίδες. Ναι. Σηκώνεις να πας στο ψυγείο και έχεις τέσσερις θερμίδες. Παίζεις ένα βίντεο game, ας πούμε, και έχεις 10 θερμίδες. Πόσες θερμίδες και με, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνοντας πράγματα τα οποία ό,τι μας περνάνε το μυαλό. Καθημερινές κινήσεις που ούτε καν το έχουμε φανταστεί. Λοιπόν, θέλω εδώ μέσα να βάλετε και λίγο σκόρδο. Είπαμε ότι κάνουμε σκόντο στα λιπαρά, αλλά ποτέ στη γεύση. Ποτέ στη γεύση. Αυτό είναι έτοιμο. Δεν θέλω να μου τα μαράνετε άλλο. Mm-hmm. Κάτσε να στρώσουμε αυτό. Αυτό είναι δικό σου. Πώς βρέθηκε. Ό,τι δεν θέλω, μου αυτό είναι δικό σου. Ξέρεις τι γίνεται, καλά κάνεις. Αλλά έχω δύο. Εδώ μέσα θα βάλουμε, Θανάση μου, το ανθότυρο. Έτσι ως έχει. Με το πιρουνάκι θα το λιώσετε. Τι ωραία δε που πάει το σπανάκι με το ανθότυρο. Τι να σας λέω τώρα. Εμένα μου αρέσει και το κατσικίσιο τυρί πολύ. Πάρα πολύ. Έχει τσαμπουκά όμως το κατσικίσιο τυρί. Άμα το έβαζες εδώ, θα ήταν, ξέρεις, δεν δέχεται καμιά παρέα. Μόνο κατσικίσιο μυρίζει. Έχω ανακαλύψει ένα σούπερ μάρκετ τώρα, παιδιά, το οποίο είναι κρεμώδες. Δεν λέω τώρα φίρμα και τέτοια με τίποτα. Δεν κάνει. Αλλά είναι. Ένα τυρί. Είναι κατσικίσιο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ωραίο είναι. Ωραίο, Δηλαδή, είχα χρόνια να βρω τέτοιο, τέτοια γεύση, δηλαδή, να μ' αρέσει τόσο πολύ. Αρχίζεις και ψάχνεις τις γεύσεις ή μου φαίνεται. Όχι, αυτό το είχα ξεκινήσει από πέρυσι. Ήταν πριν. Ήταν πρώτη. Απλώς ήταν προμήνυμα ότι θα σε γνωρίσω, Ντίνα. Είδες λοιπόν. Καταλαβες. Ο Θεός, ξέροντας ότι θα σε γνωρίσω κάποια στιγμή, μου έφερε ένα κατσικίσιο τυρί στο ψυγείο. Να σου πω τι συγκυρμός είναι αυτός. Του κατσικίσιο τυρί και μετά η Ντίνα. Γέλα, μωρέ, αστείο. Γιατί εγώ όταν λέω αστείο ποτέ δεν γελάει ο Θανάσης. Εγώ δεν γελάω. Ναι, εγώ γελάω. Εγώ δεν γελάω. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η γέμιση. Να, το αστείο, το άκουσες το άλλο το αστείο. Ναι, το ξέρω. Σε ένα λεπτάκι πάμε για break. Αυτό το ξέρω. Έλα να γελάσουμε. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, βλέπετε, εδώ έχουμε έτοιμη τη γέμιση, που είναι, για τα κανελόνια εννοώ, που είναι το σπανάκι, το πράσο, το ανθότυρο με το ελαιόλαδο, λίγο ελαιόλαδο, μετρημένο πάντα έτσι, τα λιπαρά μας, πιπεράκι, αλατάκι και σκόρδο. Σκόρδο το θέλει το σκορδάκι του. Εδώ, η ντομάτα, η ψιλοκομμένη, η κονκρασέ, σε κονσέρβα, ενισχύσαμε με ένα βιολογικό κύβο λαχανικών για γεύση, και βάλαμε και λίγη ζάχαρη. Έχουμε εδώ μαράνι, έχουμε σοτάρι. Δεν μπορώ να πω σοτάρι, γιατί απλά το έχουμε μαράνι χωρίς λιπαρή ουσία, χωρίς νόημα, χωρίς τίποτα. Το σπανάκι, το φρέσκο σπανάκι, το ψιλοκομμένο. Μετά ρίξαμε ελαιόλαδο, βάλαμε πράσο, βάλαμε σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και το ανθότυρο και είναι έτοιμη η γέμιση. Εδώ δίπλα έχουμε ντοματάκι κονκασέ, κονσέρβα, έναν κύβο λαχανικών, βιολογικό, με λαχανικά βιολογικής καλλιέργειας. Βάλαμε τη ζάχαρη, το πιπέρι και τώρα, πάντα στο τέλος σας έχω πει, βάζουμε τα αρωματικά. Θέλουμε μία σάλτσα να είναι, όχι όλο αυτό, είναι πάρα πολύ. Αυτό σε ρωτήσω κάτι για πριν. Να είναι αρωματισμένη. Ναι, σε ρωτήσω κάτι για πριν. Ναι. Τι έχεις να πεις σε αυτόν, ο οποίος θα σου πει, εμένα μου αρέσει η ομοφαγία και δεν θέλω, ας πούμε, το σπανάκι να το γενικώς, δεν θέλω τα πράσινα, τα λαχανικά να τα... να τα ξεραίνω. Και πολύ καλά κάνει. Ωραία. Αλλά τώρα, επειδή μαγειρεύουμε και αναγκαστικά, είπαμε η μαγική δύναμη είναι τις θερμότητες και τις κατσαρόλες. Ναι. Αλλά το σπανάκι κάνει ωραιότατη, όμως φανταστική σαλάτα. Ειδικά οι κορυφούλες από το σπανάκι, ομό βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα το χειμώνα. Κάνει θρεπτικά συστατικά, δηλαδή τι να. Όταν το ψήνεις, σαφώς. Σαφώς, δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει. Γι' αυτό δεν ταλαιπωρούμε τα λαχανικά και ιδιαίτερα τα πράσινα. Βέβαια. Γι' αυτό είπα. Έτσι το βάζουμε λίγο, μόλις πέσει ο όγκος, αρχίζουμε μετά και μαγειρεύουμε. Ώρες δηλαδή που αφήνετε τα σπανάκια και τα πράσινα τα κρεμμυδάκια και τα ψήνετε με τις ώρες εκεί και μαραίνονται, δεν υπάρχει λόγος. Έτοιμη η σάλτσα. Πάμε γιατί έχουμε λίγη δουλίτσα τώρα να γεμίσουμε τα κανελόνια. Σας είπα ότι το δύσκολο στις το δύσκολο. Το χρονοβόρο στη συνταγή είναι μόνο αυτό. Αυτή τη σάλτσα που ετοιμάσαμε εδώ, θα μου τη βάλετε κάτω στο ταψάκι. Αυτή είναι η βάση. Είπα ότι θέλει να έχει το κανελόνι υγρασία πάνω κάτω, για να γίνει ωραίο, ζουμερό, να έχει τη σαλτσούλα του μέσα, να ψηθεί όπως πρέπει, να μην γίνει μαραμένο και το βλέπετε ότι είναι στεγνό μετά. Τα λαδόνω με τα ψή, τίποτα, όπως είναι. Τίποτα, τίποτα. Το λάδι που έχω βάλει μέσα εδώ φτάνει. Εν τω μεταξύ, γιατί μετά θα βάλουμε γάτια για να γεμίσουμε τα κανελόνια. Ξέρεις, θα κάνουμε Θανάση, θα φτιάξουμε την κρέμα τώρα. Φτιάξεις. Εσύ. Ωραία. Δύο αυγά, εγώ θα σου βάζω μέσα. Τα αυγά, εσύ με τον αυγοδάρτη, δεν έχει και καμιά φιλοσοφία. Δεν έχει τίποτα. Αυγά και γάλα ευαπορέ.
Αυτός είσαι. Έτοιμη η κρέμα. Το αφήνουμε στην άκρη. Βάζεις γάντια. Ευτυχώς που έχει μεσολαβήσει και το διαφημιστικό διάλειμμα και μπόρεσε και κρύωσε λίγο το μείγμα. Γιατί θα περιμένετε λίγο κι εσείς στο σπίτι σας κάνα 5 λεπτά και 7 λεπτά και να κρυώσει για να μπορείτε να γεμίσετε τα κανελόνια. Λοιπόν, τα κανελόνια δεν θέλουν να τα προβράσετε, θα γεμίσετε. Το μυστικό είναι αυτό, θα πρέπει να έχει τη σάλτσα και πάνω και κάτω. Μην βάλετε δηλαδή τα κανελόνια σε στεγνό έτσι τα ψή πάνω και βάλετε την κρέμα και περιμένετε θα ψηθούν ωραία από κάτω. Δεν θα ψηθούν. Θα κολλήσουν, θα φύγει το μισό μέρος από κάτω, δεν θα είναι ωραία. Λοιπόν, κουταλάκι. Mission Impossible 4. Επιχείρηση κανελόνια. Έλα. Δεν θα γεμίσουμε εμείς τώρα όλο το ταψί, γιατί θα έπρεπε να μας είχατε εδώ όλη τη μέρα να γεμίζαμε κανελόνια. Θα κάνουμε 2-3. Έχουμε κάνει ήδη 2-3. Έχουμε ετοιμάσει τα έχουμε έτοιμα. Εδώ. Ωραία. Θα βάλουμε μετά. Μέσα στο ταψί. Να βάλω, όχι, Θανάση. Αυτό στη μέση. Ωραία. Και φύγαμε. Κάνουμε 2-3. Σας είπα και προηγουμένως, δυστυχώς δεν έχει πολλά κόλπα. Εγώ κάνω αυτό, βάζω εδώ. Χρησιμοποιώ ένα κουτάλι που να μπορώ να σπρώχνω λίγο τη γέμιση μέσα στο κανελόνι. Και με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Απ' την άλλη, σας έχουμε πει την ιστορία, Θανάση. Βέβαια. Είναι αγχολητική η ενασχόληση με τη μαγειρική. Η μαγειρική, έχω καταλάβει πλέον και το έχω χωνέψει πια το πολύ σοβαρά. Βιώσει, θες. Ότι είναι αυτά, και πολύ δημιουργική ενασχόληση και πολύ αγχολητική. Μέχρι το μέσο θα κάνεις, μετά πας απ' την άλλη πλευρά. Είναι πιο εύκολο έτσι. Κάθεστε εδώ, γεμίζετε το κανελόν και σκέφτεστε. Τι έχω να κάνω μετά, τι έχω να κάνω μετά. Τι έγινε, γιατί ας πούμε το παιδί πήρε κακό βαθμό στο σχολείο, ποιος φταίει, τι δεν έκανα καλά. Ναι, βέβαια. Όχι μόνο αυτά καλά, σκέφτεστε και ωραία. Όχι, Δίνα μου, δεν έχουμε ενοχές ποτέ και για τίποτα. Εγώ το κρατάω έτσι, δεν πειράζει. Μ' αρέσει έτσι καλύτερα. Α, όπως θέλεις. Δεν αλλάζω μέθοδο λοιπόν, δηλαδή. Θέλω να ξέρετε το εξής, ότι το ένα κανελόνι θα είναι δίπλα στο άλλο. Δεν θα χάσουν τα κανελόνια. Έτσι κι αλλιώς θα γεμίσετε. Είναι φαγάκι αυτό σπιτικό, έτσι μαμαδίστικο. Πολλά κανελόνια. Εκ των πραγμάτων αυτά μετά θα δείτε. Ακόμα και αν έχετε μεριμνήσει για το βράδυ, σιγά να μην μείνουν για το βράδυ. Τρώγονται τόσο εύκολα και είναι τόσο ωραία. Αυτό τώρα πάντως πλάκα-πλάκα τώρα που, βλέπουμε, που φτιάχνουμε τα κανελόνια ναι. Για να, μέχρι να περάσει η ώρα. Δείξτε μας κανένα παπούτσι, βρε παιδιά, εκεί πέρα. Αυτά τι τα ωραία τα παπούτσια έχουμε. Α, δεν τα είδες τα παπούτσια. Όχι. Δεν μου δείχνετε τίποτα εμένα. Έχουμε παπούτσια. Δεν ξέρεις τι αδυναμία έχω στα παπούτσια. Νομίζω όλες οι γυναίκες, έτσι. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω με τίποτα. Φετίχτο παπούτσι. Γιατί η γυναίκα μπορεί να τη πει. Δεν θα ψωνίσει τίποτα φέτος. Ναι. Ένα ζευγάρι παπούτσια. Το θέλουμε. Δεμένη να την έχεις, κλειδωμένη να την έχεις, θα το πάρει. Δεν μπορεί να το εξηγήσω. Μα δεν αλλάξουμε παπούτσια τώρα, ένα παπουτσάκι. Είναι και πολύ ωραίο αξεσουάρ το παπούτσι. Έτσι. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, Τίνα. Πραγματικά σου λέει ότι και ρούχα να μην πάρω, θα φορέσω λέει παπούτσια. Και θα είναι σαν άλλαξα όλοι. Θα είναι σαν άλλαξα όλοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα αυτό με το παπούτσι. Τι το έβαλε εσύ εδώ, καμάρι μου, εδώ πάρτε στην άκρη. Θα βάλετε από εδώ 3. Πρόσεχε και παπούτσι και τσάντα. Ενώ εμείς οι φουκαράδες, ας πούμε. Και εσείς το παπουτσάκι σας το θέλετε τώρα. Εντάξει, όχι όπως εσείς. Αυτή η τρέλα δηλαδή. Σαν τη διαφήμιση στην άλλη που μπαίνουν και βλέπουν τα παπούτσια μέσα οι γυναίκες. Ναι. Και πανηγυρίζουν και χαίρονται που μπαίνουν στο dressing room. Ναι. Και οι άλλοι έχουν. Α, ναι, έχει πολύ γούστο αυτό. Ναι. Δηλαδή σκέψου τώρα διαφορά φιλοσοφίας που υπάρχει μεταξύ μας. Αλλά αυτό είναι και το ωραίο, Ντίνα, πλάκα-πλάκα. Πλάκα-πλάκα. Δηλαδή δεν είμαστε ίδιοι. Αυτό λοιπόν, είναι το ωραίο. Βλέπω να περνάμε όλη τη μέρα με τα κανελόνια. Μ' αρέσουν τα κανελόνια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και είδες, έτσι σου δημιουργεί και μια διάθεση για να μιλήσεις, να κουτσομπολεύεις. Μα δεν είναι ωραίο πράγμα. Λοιπόν. Έχουμε τέτοιο. Α, δες παπούτσια τώρα, κάτσε να δεις. Δείξτε μας δύο-τρία ζευγάρια να δω. Αν είναι εδώ, εγώ παπούτσια. Κοίτα εδώ παπούτσι, Ντίνα. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι παπούτσι, λέει τώρα. Είναι γνωστού οίκο μόδας, να μην λέμε ονόματα. Είναι σε επίδειξη. Το φοράει τώρα. Άντε, πες την επίδειξη, το φόρεσε. Να σου πω και για πού θα το βάλει το παπούτσι. Και για παπούτσι δεν μου κάνει τώρα. Αφού εγώ παπούτσι είναι, σου λέω. Ναι, πού να πάω εγώ με αυτό το παπούτσι τώρα. Εγώ πού να πάω τώρα. Βρε, τι, πού να πας. Εδώ πέρα είναι έξω το πόδι, δεν βλέπεις. Τα δάχτυλα πατάει κάτω. Ναι, άρα λοιπόν. Μήπως είναι σαγιονάρα με κορδόνια, με τέτοιο. Ναι, με... μωρέ. Σαγιονάρα αυτό μποτά. Είναι τύπου ρε παιδί μου, λες, ας πούμε. Θέλω να βάλω κάτι που να μοιάζει με παπούτσι. Ναι. Είναι σαν γιονάρα μπότα. Με υπόδημα. Ναι. Γιατί το παπούτσι δεν είναι και ωραία λέξη. Να λέμε υπόδημα εμείς να λέμε. Για δώσει ένα ακόμα. Για να το. Εδώ κοίτα. Λοιπόν, εσείς τώρα γεμίζετε όλο το ταψάκι. Μην ξημερώσουμε εδώ με τα κανελόνια. Νομίζω, έχουμε σοκολατόπιτες, έχουμε ιστορίες. Να δείξουμε. Είναι η τακτική του δάχτυλο, βέβαια. Να λέμε την αλήθεια. Χεράκι. Προσέξτε τώρα τι θα κάνετε. Αυτή εδώ την κρέμα που φτιάξαμε θα τη βάλετε πάνω από τα κανελόνια. Εδώ. Παντού θα πάει, έτσι. Θα κολυμπήσουν μέσα τα κανελόνια. Έτσι θέλουμε. Και το τυράκι δίπλα
τη μοτζαρέλα. Κάτσε, επειδή δεν μου αρέσει τώρα που είναι λειψό. Ναι, αλλά. Ένα ακόμα θα φτιάξει. Ένα ακόμα. Τελευταίο, μέχρι να τελειώσει, δηλαδή εσύ θα το έχω φτιάξει. Ναι, ναι. Τη μοτζαρέλα παντού εδώ. Έτσι. Πάρουμε το έτοιμο εμείς που το έχουμε ψήσει και είναι έτοιμο. Να δείτε τι κούκλα που δείχνει, τι ωραίο που είναι. Μοτζαρέλα θέλω πάνω πάνω να βάλετε. Λιώνει ωραία και είναι ό,τι πρέπει. Ωραία και μοτζαρέλα. Μπορείτε να βάλετε και ένα ρεγκάτο, έτσι. Ένα ρεγκάτο Δανίας κούκλα θα είναι. Λοιπόν, θα το βάλετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180. 30 λεπτά με 35 πάνω κάτω ο φούρνος, νομίζω θα είστε μια χαρά. Αν ξέρετε ότι ο φούρνος σας ψήνει καλύτερα αυτά τα ζυμαρικά, τα γεμιστά σε αερόθερμο, μπορείτε να το τολμήσετε. Εγώ το ψήνω πάνω κάτω. Λοιπόν, πάμε. Κάτσε να φύγει αυτό από εδώ. Ναι, βάζω κι εγώ εκεί. Κάτσε να φύγει αυτό από εδώ. Καλά, φύγαν όλοι ρε παιδιά, τι έγινε. Ναι. Πού πήγανε, λέει σήμερα, οι νηστικοί πράκτορες. Τώρα θα σας δείξουμε όμως το έτοιμο. Τώρα αυτό καίει, αλλά εντάξει. Καίει, λέει. Πρόσχε, μη μου καείς, Θανάση. Δώσ' μου σε παρακαλώ. Τι θες, πες από μένα, τι θες. Θα πάρουμε έτσι, εντάξει. Έλα, έλα. Ξέρω, δεν έχω σπάσει ακόμα τίποτα. Όχι, όχι. Α, έσπασε το πιάτο προχθές. Να το... Ωραίο, αυτό μόλις κρυώσει τώρα θα κόβεται κούκλα. Το πόσο νόστιμο είναι το φαγάκι. Πολύ νόστιμο. Θα κόψουμε τώρα ένα μεγάλο κομμάτι εμείς. Είπαμε μεγάλο, αυτοκρατορικό. Βέβαια. Απαπαπαπαπα. Βλέπετε. Έτσι, έτσι. Αυτό θέλω να δείτε. Έχει ψηθεί. Ξέρω τώρα αν βλέπετε εδώ με το... Πού είναι, εδώ. Αν το βλέπουμε, που είναι γεμιστό μέσα με το σπανάκι, αλλά έχει μαλακώσει όπως πρέπει το κανελόνι. Γιατί σας είπα το μυστικό, θέλει πάνω κάτω σάλτσα. Δεν το βάζετε μόνο και περιμένετε να ψηθεί και ωραία από κάτω. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχεις κάνει και κοντράστ με το πιάτο φοβερό.